we also assure you that whatever we undertake as a business, we will be on that. So, you are finding us now in presenting ourselves. So, by the time the minister comes, this discussion is going to be in English, Paragallo, so you can also understand very briefly the synthesis of the business people. Family
ties and some very interesting business together. Established on ethics and mutual respect, and if you allow me, I'll say admiration, and I've got a lot of pride and admiration for them and their families and their families in general. I was also very impressed to listen to the brief introduction of most of the members here who are compatriots, although I know most of them because I'm doing business in some of them, and I know them almost everybody through the Mexico organization that we have set together few years ago, and which is doing extremely well. And I want to assure you, Mr. Minister, that the day will come soon that you will be very proud of your idea and of your a warm suggestion and support to come to this formation of this group of people here. I was saying before that what we have done with Health Mexico is that we went to the ships, in a way, to meet the ships outside of the country in view of the fact, and as long as we cannot bring the ships here under the present circumstances, as we could not bring them here for the last few years. What I mean saying is that this country, and I say this on behalf of, especially for the non-very shipping related people and for His Excellency, what I mean saying is that this country was building ships for thousands of years, as you know. Best of its years and glorious times were the times that they had a strong navy. A navy which one can say that other than other things, more than everything else, contributed to the liberation of the country in the 19th century, and still provided through its merchant ship and to the share of ο πληθυσμιακή αύξηση 2%
με επενδύσεις σε άμεσες επενδύσεις προς τη χώρα, 224 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι η 20η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η 5η μεγαλύτερη σε αύξηση από τις G20 της χώρας, ο 17ος μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο 21ος μεγαλύτερος εξαγωγέας. Οι κύριες δραστηριότητες, όπως είπαμε, είναι η παραγωγή του αργού πετρελαίου, είναι τα αντικειστήρια, βασικά τα προκυμικά προϊόντα, αμμόνια, βιομηχανικά αέρια, τσιμέντα, πλαστικά, λιπάσματα και επίσης, όπως επίσης και επισκευές πλοίων και κατασκευές. Οι εξαγωγές ήταν το 2016 205 δισεκατομμύρια και κυρίως το 90% αφορούσε πετρέλαια και προϊόντα πετρελαίου και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως η Αραβία επιθυμεί να αλλάξει μέσα από μια πρόταση που λέγεται Vision 2030. Οι κύριοι συνέδροι είναι η Κίνα, η Ιαπωνία, η Αμερική, η Ινδία και η Νότιος Κορέα. Από εισαγωγές είχε περίπου 158 δισεκατομμύρια δολάρια με εξαρτήματα, μηχανήματα, τρόφιμα, χημικά, αυτοκίνητα. Και οι κύριοι συνέδροι χώρες ήταν η Κίνα, ξανά η Αμερική, η Γερμανία, η Νότιος Κορέα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Ηνωμένο Βασίλειο. Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός από πετρέλαιο και από φυσικό αέριο και έχει περίπου 16% του παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου που είναι γνωστά. Η χώρα, όπως είπαμε όμως, η κυβέρνηση συνεχίζει μια οικονομική μεταρρύθμιση και μια προσπάθεια να επεκταθεί σε πολλούς άλλους τομείς και να μην είναι εξαρτώμενη μόνο από το πετρέλαιο. Η επόμενη, το επόμενο λίγο πολύ θα έχουμε πει ότι είναι η μοναδική αραβική χώρα η οποία είναι μέρος των οικονομιών στη G20 από τις χώρες που ανήκουν στις 20 μεγαλύτερες οικονομικά. Επίσης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Σαουδική Αραβία είναι πέμπτη παγκοσμίως σε ό,τι αφορά αυτό που είναι ελευθερία στην χρηματοοικονομική, δηλαδή με πολύ χαμηλούς φορολογική επιβάρυνση, και είναι μεγαλύτερη οικονομία ανάμεσα στις χώρες που είναι στην περιοχή MENA, που είναι το Middle East και το North Africa. Μία από τις μεγαλύτερες λοιπόν αυξανόμενες οικονομίες, ελεύθερη αγορά, εκπροσωπεί περίπου 25% του ΑΕΠ και τη συνολική και τη συνολική αραβικές χώρες. Είναι 22η από 185 χώρες στην ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να κάνει επιχειρήσεις. Η πρώτη στην ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να καταγράψει την ιδιοκτησία του. Και είναι ο μεγαλύτερη επίσης αποδέκτης χώρα από πλευράς άμεσων ξένων επενδύσεων στον αραβικό κόσμο. Σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις, οι επενδύσεις είναι τεράστιες που γίνονται στη χώρα από ξένους, δηλαδή από άμεσες ξένες επενδύσεις, κάτι που θα αφορά το φιλοδοκιακό μαντάλα, πέρα από την πέρα από την συγκλώση της με την τέρα, με την μαστικά και όχι μόνο, την οποία βεβαίως θα προωθεί η Βαντού παγκοσμίως, αλλά και όλους την πρόεδρος του Invest in Greece, θα θέλαμε να έχουμε τέτοιες επιδόσεις, με πάρα πολλά δισεκατομμύρια σε σχέση με τις ξένες επενδύσεις που γίνονται στη χώρα και επίσης είναι σημαντικές και αυτό που ονομάζεται Greenfield Investments, δηλαδή επενδύσεις οι οποίες ξεκινάνε από το μηδέν, δεν είναι δηλαδή mergers και acquisitions, δεν είναι συγχωνεύσεις και εξαγορές. Είναι πάρα πολύ ποσοστό. Τι κάνουν οι επενδύσεις στη χώρα, από πλευράς ξένων, ή μάλλον τι κάνουν επενδύσεις ακριβώς στη χώρα, βλέπουμε τις χώρες οι οποίες κάνουν επενδύσεις ως ποσοστό των επενδύσεων, οι ΗΠΑ, το Κουβέιτ,
Η Γαλλία, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Κίνα, η Γερμανία, η Μπαχρέιν, το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως επίσης βλέπουμε και τους τομείς με διάφορες συμβάσεις στον κατασκευαστικό τομέα, στη real estate, στα χημικά, στα πετρέλαια, στις μεταφορές, στην κοινωνία, στο εμπόριο, information technology, τα προϊόντα πετρελαίου και στις εξορίξεις, αλλά και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες. Τα δυνατά σημεία της χώρας, και γι' αυτό είναι που μας ενθαρρύνει και δίνει ευκαιρίες, πιστεύω, στο επιχειρηματικό αυτό συμβούλιο να πάει μπροστά, είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό επενδυτικό κλίμα στο βασίλειο της Αραβίας, το οποίο βελτιώνεται, καθώς η χώρα προσφέρεται, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αγορά με οικονομική σταθερότητα, με τη δυνατότητα των κατοίκων να ξοδεύουν και με πάρα πολύ καλές υποδομές και ένα πολύ καλό σύστημα τραπεζικό το οποίο λειτουργεί. Βεβαίως, οι στρατηγικές της χώρας είναι η προωθείτε η αύξηση του ιδιωτικού τομέα με σκοπό να υπάρχει μία διεύρυνση της οικονομίας και σε τομείς οι οποίοι είναι πέρα από το πετρέλαιο και να έχει και μεγαλύτερους και περισσότερους θέσεις εργασίας. Σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια ξένοι εργαζόμενοι, αλλά θα πει εργάζονται. Στον πληθυσμό νομίζω ναι. Αυτό κάναμε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι ένας αέρανος
αγώνας, ανάλογη ζωή, κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι ο Έλληνας στο εξωτερικό, όπου και να βρεθεί, ό,τι δουλειά και να κάνει, θα καταφέρει. Τις πιο πολλές φορές, στα θέματα της συναντηγίας, θα καταφέρουμε καλύτερα από όλους. Θεωρείται ότι θα καταφέρουμε καλύτερα από όλους. Από τους πέντε, σαν παράδειγμα, λέω, από τους πέντε επικεφαλής των αρχικών, των διεθνών ναυτικών οργανισμών που υπάρχουν, οι τέσσερις είναι Έλληνες. Είναι παιδιά δικοί μας, άνθρωποι δικοί μας, που έχουν τα γραφεία τους στον Πειραιά και τα σπίτια τους. Για το δίκτυο Ιωλίου. Οι τέσσερις από τους πέντε επικεφαλής των διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών είναι Ελληνόπεδα. Να σας πω εσείς. ...του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργού κ. Καρκουτάλου, αλλά την εξαιρετική υποστήριξη του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, ο οποίος μας τιμά σήμερα τόσο με την παρουσία μου, όσο και με την ιδιότητα του προσωρινού Προέδρου, που προτιθέμεθα να τον προτείνουμε να είναι στις εργασίες της ενακτήριας συγκρότησης του Ελληνικού Σαμπαραβικού Συμβουλίου. Η ίδρυση του Συμβουλίου κρίθηκε στις παρούσες συνθήκες περισσότερο από αναγκαία, στοχεύοντας τη δημιουργία δυναμικών συνεργασιών και συνεργειών που θα προσδώσουν μια ενισχυμένη εξωστρέφεια στις οικονομίες των δύο χωρών και μια ισχυρή εκπροσώπηση.